και τέτοια. Αλλά το ίδιο θα έπρεπε να μετράει η δική σας γνώμη τότε που ήσασταν πέντε φρέσκα παιδιά και το ίδιο η γνώμη του Πέτρου. Παίρνει έναν άνθρωπο καταξιωμένο στον χώρο. Εννοείται. Με μια πορεία. Στον χώρο όμως με περγαμηνές. Κάτσε, παιδί, χώρο, όμως, παρόλα αυτά, είχε κάνει και πραγματικά. Και πριν είχε. Ήθελε να έχει και ένα καλεσμένο από τον πολιτικό στίβο. Τι πειράζει. Θα του καλούσα την πίτα. Δεν θυμάμαι τώρα τι θέλω να πω. Αυτά είναι τα δύσκολα. Όταν υπερεργάζεσαι, αυτά παθαίνει. Λοιπόν, ήθελα να πω το. Όσο θυμήθηκα, ήθελα να πω το εξής. Ήθελα να πω πως όταν. Επειδή μου έχεις κάνει μια πετυχημένη εκπομπή, έχει δίκιο σε αυτό που σου λέει. Γιατί και το βράδυ του Πέτρου Κωστόπουλου ήταν μια εκπομπή στον Αντένα που ήταν πετυχημένη. Να πάρεις έναν άνθρωπο. Ακριβώς και εδώ. Θες να ακούσει και τη γνώμη του, να βάλει και το προσωπικό του στοιχείο μέσα. Εννοεί ότι δεν τον άφηνα να κάνει αυτά που θέλει. Ναι, μωρέ, αυτά που γίνονται συνήθως σε όλα τα κανάλια υπάρχουν οδηγίες. Ότι ξέρετε, μια ψυχαγωγική εκπομπή πάει μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να αφήσεις τον πρωθυπουργό, ας πούμε, στο μεσημεριανό σου σοου, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Θα τον φέρεις στο δελτίο ειδήσεων. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι διαχωρισμοί που καλώς υπάρχουν. Και κάθε επιχείρηση χαράζει την πορεία της. Αλλά όταν έχεις και ένα Πέτρο Κωστόπουλο, άστρο να κάνει και μια κίνηση. Μείνεις από πάνω. Νομίζω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Και βέβαια, παιδιά, τώρα πόσο κόμψο είναι αυτό να τελειώνει η συνεργασία και στη συνέχεια να πετάς το μπαλάκι στο κανάλι σου. Αυτό εντάξει. Το κανάλι του πρόεδρου. Καλά. Το κάνουν πολύ αυτό και το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Ένα κανάλι το οποίο σου έχει στηρίξει για ένα, για πέντε, για δέκα χρόνια, ακόμα και για μήνες. Ένα κανάλι από το οποίο έχει πάρει χρήματα. Ένας εργοδότης ο οποίος έχει πληρώσει και σε έχει στηρίξει. Εγώ διαφωνώ και να σου πω γιατί. Ναι, δεν διαφωνώ λίγο και με τον Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος έχει υπάρξει εργοδότης και έχει πληρώσει πάρα πολύ κόσμο. Και έχουν φάει άνθρωποι ψωμί από τον Πέτρο. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση που είπε κάτι τέτοιο. Γιατί και έχει φάει και την αντίστοιχη συμπεριφορά στην ΜΑΠΑ. Ακριβώς. Να το πούμε και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, να πούμε ότι είναι μια πολύ ωραία συνέντευξη.